μπάτσα και εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου, Winston Wizards εναντίον Μελισσόν. Και νωρίς έχουμε ένα χτύπημα μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά το τζάμπολ. Βρέθηκε στο έδαφος ο παίχτης των Winston Wizards, ο καπετάνος είναι. Ας ελπίσουμε όλα να είναι καλά. Δείχνει και να τον ενοχλεί για λίγο το πόδι του. Μπορεί να συνεχίσει όπως δείχνει ο καπετάνος. Η μπάλα είναι για τις μέλισσες, οι οποίες θα έχουν τώρα την πρώτη κατοχή του παιχνιδιού. Με τον Παπαδιά. Με τον Πάνος τώρα. Αλλά θα περάσει κοντά στη ρακέτα, θα έρθει το κόψιμο από τον Σουνίδη και το κλέψιμο των Wizards, οι οποίοι βγαίνουν από την μεριά τους τώρα στην επίθεση. Με τον Καζά, ο οποίος μπερδεύτηκε για λίγο, δεν θα τελειώσει καλά με την πρώτη, θα τελειώσει την δεύτερη, όχι εύστοχα, θα παρουσιάσει το πρώτο φαουλ του παιχνιδιού. Πρώτο ομαδικό για τις μέλισσες, το οποίο στέλνει τον Καζά στην γραμμή των βολών. Καζά στο Σουνίδης, Νταΐς, Αποστολόπουλος και καπετάνος στην πεντάδα των Wizards. Από την άλλη, Κοντοπάνος, Φράγκος, Μουγιούκος, Μουγιούκος Αλέξη, Μουγιούκος Στέφανος, αλλά και Παπαδιάς για τις μέλισσες, οι οποίες βρίσκονται τώρα στην επίθεση. Κοντά στη ρακέτα η μπάλα, στη γωνία, η εκτέλεση για τρεις, άστοχος ο Μπουγιούκος, ο Στέφανος Μπουγιούκος. Καθώς όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε και τον Άλεξη. Το 0-0 παραμένει. Του χρόνου επίθεση δεν είχαν δει το ρολόι οι φιλοξενούμενοι, γιατί τους μένει μπάλα στα χέρια. Αποστολόπουλος τώρα για τους Wizards. Καπετάνος θα πάρει το σούτ υποπίεση, δεν είναι καθόλου καλό, καταλήγει airball. Πάλεψε και λίγο το Σουνίδης μπάς και κρατήσει την μπάλα εντός παριέ. Δεν τα κατάφερε. Φράγκος κατεβάζει για τις μέλισσες. Ωραίο το κόψιμο και από τον Κοντοπάνο. Θα βγει άμυνα του Τουσουνίδη. Γρήγορα στην επίθεση οι Wizards. Νταΐς ψάχνει τις επιλογές του, θα περάσει πάσα του, πολύ ωραία πάσα εδώ από τους Wizards. Και ο Αποστολόπουλος θα λάβει την πάσα από τον Νταΐ και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το αριστερό. Πρώτο καλάθι στο ματς, 2-0 μπροστά οι Wizards. Και τώρα ο Αποστολόπουλος βρίσκεται στις βολές για να εκτελέσει την έξτρα βολή. Θα ευστοχίσει, 3-0. Μουγιούκος πάει μόνος του μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Η μπάλα παραμένει στις μέλισσες, καθώς δεν καθάρισαν το rebound οι γηπεδούχοι. Θα γίνει το κλέψιμο εδώ από τον Καζά. Τρέχει μόνος του όλο το δρόμο, δεν θα τελειώσει καλά υπό την πίεση και του Μουγιούκου, του Στέφανου Μουγιούκου. Στα δεξιά τώρα η μπάλα στον Φράγκο. Αλέξης Μουγιούκος θα πάρει το σουτ και θα το βάλει. 3-2. Από τον Αλέξη Μουγιούκο, ο οποίος δεν δίστασε να εκτελέσει. Θέλει να παίξει με πλάτη ο Νταΐς, γυρίζει, θα στοχίσει, ωστόσο θα πάρει το φάουλ από τον Άλεξη Μουγιούκο, ο οποίος διαμάρτυρε τώρα στον διαιτητή για αυτή την απόφαση. Τονίζει πως βρήκε μόνο μπάλα.
Νταΐς θα βάλει την πρώτη με το 4-2. Μία στις δύο από τον Νταΐ. Πιέζεται ο Παπαδιάς, βρίσκει τον Φράγκο. Ο Γιούκος θα εκτελέσει άστοχα. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του καπετάνου, ο οποίος θα κατεβάσει για τους Wizards και θα περάσει τον Τοσουνίδη. Γυρίζει ωραία, ξεφεύγει από τον αντίπαλό του ο Αποστολόπουλος, δεν θα ολοκληρώσει την φάση με επιτυχία. Στον ευθυδιασμό τώρα οι Μέλισσες και το καλάθι θα έρθει από τον Φράγκο για το 4-4. Στην ισοπαλία το παιχνίδι. Νταΐς θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει, μαζεύει το rebound ο Στέφανος Γουλιούκος. Βρίσκει τον έτερο Μπουγιούκο, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει το καλάθι. Αποστολόπουλος τώρα. Ζητάει και παίρνει ο καπετάνος. Ο καπετάνος τώρα εξετάει τις επιλογές του, βλέπει τους συμπαίκτες του. Αποστολόπουλος. Καπετάνος παρεμβαίνει και κλέβει προς στιγμή ο Στέφανος Μπουγιούκος. Και η μπάλα είναι για τις Μέλισσες. Ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Ωραία η πάσα και το καλάθι θα έρθει από τον Κοντοπάνο για το προβάδισμα των Μελισσών, 4-6. Φάουλ τώρα έγινε πάνω στον Καζά, αυτός είναι που δέχτηκε το φάουλ και βρίσκεται τώρα στην γραμμή των βολών. Τρίτο ομαδικό των Μελισσών στο παιχνίδι. Κανένα φάουλ δεν έχει κάνει, τέταρτο με συγχωρείτε, κανένα φάουλ δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής η γηπεδούχος ομάδα. Έφυγε στην πρώτη ο Καζάς. 5-6 και 6-6. Διαχειρός Καζά. Ο Γιούκος. Στέφανος Μπουγιούκος τώρα στην κορυφή, πιέζεται, καταφέρει να ξεφύγει, θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Παπαδιάς. Παπαδιάς πάει από τα αριστερά, έχει πάνω του τον καπετάνο. Κοντά στο καλάθι τώρα θα στοχίσει ο Μπουγιούκος. Κυρία τώρα εδώ για τους Wizards, ωστόσο θα γίνει το κλέψιμο. Πάει μόνος σε την φάση ο Στέφανος Μπουγιούκος και η μπάλα είναι για τους Wizards. Δεν εκμεταλλεύτηκε εδώ την ευκαιρία που του δόθηκε ο Στέφανος Μπουγιούκος. Επέλεξε να πάει μόνος του, αλλά στόχισε. 6-6 το σκορ. Τον καπετάνο να πηγαίνει από τα δεξιά, δεν τελειώνει καλά. Επιθετικό rebound από τον καπετάνο. Η εκτέλεση για 3-6 το έχει βρίσκει στο Χονταΐς. Εννέα-6 στο συν 3. Και το τρίποδο του Νταΐ. Με τα αριστερό θα τελειώσει τη φάση. Ωραία ο Παπαδιάς και θα κάνει το 9-8. Και έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 9-8 το προβάδισμα για τους Wizards. Μέχρι μέσα θα στοχίσει ο Καζάς. Η μπάλα παραμένει στους γεπεδούχους. Θα πετάνε τώρα στην επαναφορά. Ζητάει και παίρνει ο Νταΐς. Ο
που θα αποστάρει τώρα. Γυρίζει με το δεξί, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μέλισσες τώρα στην επίθεση. Ο Γιούκος θα πάρει το φόλο από τον καπετάνο. Έπεσε πάνω του εκείνος. Δεύτερο ομαδικό τον Wizards στο παιχνίδι. Ψάχνει συμπαίκτη ο Πάτσης. Ο Παπαδιάς. Στη γωνία η μπάλα, η εκτέλεση για 3 από τον Μπουγιούκο, εύστοχη. Στέφανος Μπουγιούκος, εκτέλει για 3. Θα κάνει το 9-11. Μόνος του θα πάει τη φάση, ο Καζάς το πήρε πάνω του. Και θα ισοφαρίσει 11-11. Ισοπαλία και πάλι στο παιχνίδι με 3 λεπτά σχεδόν να απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Πάρα λίγο εδώ το κλέψιμο, θα ολοκληρωθεί τελικά. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Καζά. Γρήγορα τώρα έχει βρεθεί κοντά στο αντίπαλο καλάθι ο Αποστολόπουλος. Αδράνησε λίγο εδώ η άμυνα των Μελισσών. Και στη συνέχεια ο παίχτης των Wizards θα πάρει το φάουλ. Ενώ Μπουγιούκος και Απαντιάς θα καθίσουν στον πάγκο. Φράγκος και Κοντοπάνος θα περάσουν στο παρκέ για τις Μέλισσες. Αποστολόπουλος έτοιμος για την πρώτη. Θα την βάλει. 11-11. Έτοιμος και για την δεύτερη τώρα. Θα τη χάσει μία στις δύο από τον Αποστολόπουλο. Θα μάζεψε το rebound ο Μπουγιούκος. Πάτσης για 3 στο σίδερο. Το rebound κάθεται και πάλι στις Μέλισσες. Μπουγιούκος θα δεχτεί εκεί την τάπα. Και τώρα ο καπετάνος θέλει να τρέξει τον εφηδιασμό. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι αντιπαλοί του. Και η μπάλα είναι για τις Μέλισσες. Γλύφτης εκεί ο καπετάνος με την φόρα που είχε. Δέχτηκε και την πίεση από τους αντιπάλους του. Και έτσι βγήκε η άμυνα των Μέλισσών. Φράγκος τώρα λέει το σύστημα. Ο Γιούκος. Καρυφαλάκης. Καρυφαλάκης ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Μπουγιούκο. Πάει αντίθετα από το σπίτι εκείνος, από τα δεξιά, τελειώνει κάπως σαν τσάλα τη φάση. Μαζεύει το rebound ο Νταΐς. 1-58 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το Σουνίδης. Πιέζεται, αναγκάζεται να βγάλει έξω, ο Αποστολόπουλος θα πάρει το σουτ, δεν θα ευστοχίσει. Το σκέφτηκε για λίγο Πάτσης, αφήνει στον συμπαίκτη, στον Φράγκο. Πάλι ο Πάτσης, θέλει να βάλει πλάτη. Έχει μπροστά από τον Νταΐ. Μπαλά φτάνει στο Γαριφαλάκι, 2 δευτερόλεπτα πρέπει να δουν το ρολόι εδώ, στο τσακ. Προλαβαίνει να εκτελέσει ο Γαριφαλάκι, δεν είναι καλό το σούτο. Μπαλά φτάνει στον Καζά, ο οποίος πιέζεται, πάει μόνος του τη φάση, δεν θα κάνει το χατήρι μπαλά να καταλήξει εντός καλαθιού. Φράγκος τώρα. Επίθεση οι Μέλισσες, Φράγκος δεν θα περάσει πάσα του και η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για τις Μέλισσες, σύμφωνα με τον διαιτητή. Φράγκος παίρνει το screen, θα περάσει, θα βγάλει έξω η εκτέλεση για 3 από τον Μπουγιούκο, δεν είναι εύστοχη. Αποστολόπουλος, 2-2 τώρα, Αποστολόπουλος θα δούμε, όχι περιμένει τους παίκτες του. Το Σουνίδης, έλα πάει προς τα μέσα, γυρίζει, αποφεύγει τους αντιπάλους, υποπίεση, δεν είναι. Δεν θα φέρει κάτι αυτή η προσπάθεια. Ταΐς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Wizards, Ταΐς. Πρέπει να δει το ρολόι, κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για 3, δεν είναι καλό το σουτ. Συνεχίζεται κανονικά η δράση.
Μπάτσης. Κάνει σε οργανωμένη επίθεση οι Μέλισσες. Περνάει μπάλα κοντά στη ρακέτα από το κόψιμο εκεί του Κουγιούκου. 2-1 στη λήξη του χρόνου, το floater εύστοχο, buzzer beater από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος θα γράψει το 14-11, που είναι και το σκορ της πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο, με το τέλος της πρώτης περίοδου να βρίσκει μπροστά τους Winston Wizards με 14-11. Η εκτέλεση για τη σκύσο από το screen είναι άσκαστη από τον Καζάν. Αριφαλάκης δεν θα περάσει πάσα του, θα γίνει το τέσσερα από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος θα πάρει και το foul από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Ανέκοψε αυτό στην επίθεση των Wizards. Καπετάνος. Έχει μπροστά του τον Μπουγιούκο. Μπαλά φτάνει στον Τσίκη. Η εκτέλεση για τρεις από αρκετά μακριά είναι άστοχη. Ο Καζάς. Ο Καζάς, με συγχωρείτε. Δεν κατάφερε να φέρει κάτι στην ομάδα του. Το 14-11 παραμένει. Φράγκος. Μπάτσης. Γαριφαλάκης τώρα. Του δίνει και το σκηνό ο Μπάτσης. Προτιμάει να πάει μόνος του Γαριφαλάκης. Θα στοχίσει. Καζάς κατεβάζει. Αποστολόπουλος. Η διείσδυση από τον Αποστολόπουλο θα πάρει το φαουλ και τις δύο βολές. Το φαουλ το έκανε ο Γαριφαλάκης. Δεύτερο ομαδικό των Μελισσών. Ο Αποστολόπουλος βρίσκεται στην γραμμή των βολών. Οι Winston Wizards, οι οποίοι μετρούν 5 νίκες και 13 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, οι Μέλισσες με 9 νίκες και 8 ήττες. Ενώ όπως τον Λόπουλος αστόχησε στην πρώτη προσπάθεια, έχει ακόμα μία. Θα βάλει τη δεύτερη. 15-11 από την βολή του Αποστολόπουλου. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα από τον ίδιο. Ανενόχλητο στο ανοιχτό γήπεδο. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 17-11. Ακόμα μια παρακινδυνευμένη πάσα. Ακόμα ένα κλέψιμο από τους Wizards. Η εκτέλεση για τρεις από τον Αποστολόπουλο θα στοχίσει. Ο Κοσμίδης εκεί θα πάρει την μπάλα στον αέρα και με το follow θα κάνει το 19-11. Μπάλα περνάει στον Πάτσι, κοντά σε δύο εκείνος θα αστοχίσει. Μπορούν και πάλι να τρέξουν οι Wizards. Καπετάνος εκτός Ευρωπαίας πέταξε κάπου βιαστικά την μπάλα. Πάτσις. Πάτσις κοντά στον Καζά. Πήγε στο ένας με έναν. Δεν μπόρεσε να πάρει κάτι, βγήκε άμυνα από τον Καζά, ο οποίος τώρα κατεβάζει και την μπάλα. Πάει μόνος του, κόντρα σε δύο, θα αστοχίσει. Γρήγορο ρυθμός από τις δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Η εκτέλεση για τρεις από τον Γαριφαλάκη, δεν θα βρει στόχο. Αποστολόπουλος τώρα. Αφήνει στο Καζά, από εκεί η μπάλα θα περάσει το Σουνίδη. Το σκέφτηκε για λίγο εκείνος, δεν ξέρω αν ήταν πάσα ή σουτ αυτό που επίθεσε να κάνει ο Τσουνίδης. Φράγκος τώρα, θα πάρει το φαουλ. Ο Καζάς το έκανε, πρώτο ομαδικό των Wizards στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ενώ για τους κόκκινους τώρα θα περάσει ο Νταΐ στο παιχνίδι. Το Τσουνίδης θα περάσει τον πάγκο. Γαριφαλάκης
Θα πάρει και αυτό το τρίποντο και θα το βάλει αυτή τη φορά. 19-14. Θα την τρίποντη εκτέλεση του Καρυφαλάκη. Νταΐς τον αριστερά. Θα στοχίσει. Καρυφαλάκη ζητάει και παίρνει. Τρέχουν τώρα οι μέλισσες. Ο Γιούκος προσποιείται. Αφήνει στον Κοντοπάνο. Το σούτ εκείνος που το έχει στο βολόν δεν είναι καλό. Αποστολόπουλος πιέζεται και από τον Κοντοπάνο. Έρχεται και βοήθεια και θα γίνεται και τελικά το κλέψιμο. Η πίεση απέφερε Καρπούσο αλλά έχει και το καλάθι. Αυτός από κοντά ο Κοντοπάνος θα στόχισε. Το Γαριφαλάκης έκανε στη συνέχεια το φάουλ. Τα πετάνος περνάει για τον Νταΐ. Μπαλά. Θα φτάσει τον Τσίκη, εκείνος ανενόχλητος για τρεις, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound των Wizards. Καζάς τώρα, Ταΐς, παίρνει την πάση από τον Καζά. Θέλει να βάλει πλάτη τον Μπουγιούκο, βήμα πίσω η εκτέλεση, δεν θα φέρει κάτι. Φράγκος, Φράγκος, πάει μόνος του με το δεξί, πολύ ψηλά η μπάλα, θα στοχίσει. Και ο Γαριφαλάκης συνέχεια δεν μπορούσε να κατεβάσει το rebound. Έτσι η μπάλα καταλήγει εκτός και στα χέρια των Wizards. Ψάχνει συμπαίκτη ο Αποστολόπουλος και βρίσκει τον Νταΐ. Καπετάνος. Μιλάει στον Αποστολόπουλο. Η προσποίηση και το φάουλ. Επάνω στον Αποστολόπουλο, ο οποίος έκανε την κίνηση εκεί προς την ρακέτα. Τον είδε ο συμπαίκτης του. Και έτσι θα πάει στην γραμμή των βολών. Τέταρτο ομαδικό των μελισσών. Δεν μπορούν να... Δεν έχουν άλλο να δώσουν στην δεύτερη περίοδο. Έφτω που συμπρότει ο Αποστολόπουλος. 20-14. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα στοχίσει μία στις δύο από τον Αποστολόπουλο. Διέζει εκεί ο Αποστολόπουλος τον Φράγκο. Τον δυσκολεύει κάπως. Το 14 λεπτά ακόμα για τις μέλισσες. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Εννέα δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των μελισσών. Ο Γιούκος πιέζεται από τον καπετάνο. Στον Τοπάνο τώρα η μπάλα θα φτάσει στον Μπουγιούκο. Ανενόχλητος για τρεις θα στοχίσει. Γαριφαλάκης θα πάρει το επιθετικό rebound αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι από κοντά. Πιέζει τώρα τον Κατσά. Τον αποφεύγει εκείνος προς τη wing. Αποστολόπουλος. Αποστολόπουλος θα περάσει, πάσα του πολύ ωραία φάση εδώ από τους Wizards και συγκεκριμένα τον Αποστολόπουλο, ο οποίος πέρασε τον καπετάνο και εκείνος άφηξε την μπάλα στο καλάθι για το 22-14. Ο Γιούκος ξεφεύγει από το μαρκάρισμα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 22-16 από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Πίεση τώρα επάνω στον καπετάνο. Μπαλά παρέμεινε στο παρκέ. Καζάς εκτός ισορροπίας στο τρίποντο, δεν είναι καλό. Η μπάλα είναι για τις μέλισσες. Καθώς η προσπάθεια του Καζά δεν έφερε κάτι. Και τώρα έχουμε το time out. Στην επίθεση τώρα οι μέλισσες με τον Φράγκο. Να αφήνει στον Αλέξη Μπουγιούκο. Στα αριστερά τώρα η εκτέλεση για τρεις αστοχή από τον Στέφανο Μπουγιούκο. Καπετάνος. Αποστολόπουλος θέλει να πιάσει. Μέλισσες
Και ο Αποστολόπουλος θα πάρει το φάουλο από τον Κοντόπανο. Δεύτερο φάουλ του Κοντόπανου. Και πέμπτο ομαδικό των Μελισσών. Εύστοχο στην πρώτη ο Αποστολόπουλος. Για το 23-16. Θα χάσει τη δεύτερη. Και πάλι μέσα στις δύο από τον Αποστολόπουλο. Μπράγκος, πάσα του δεν θα περάσει, γίνεται το κλέψιμο. Αποστολόπουλος, καπετάνος, πάει μόνος του με το floater, θα τελειώσει τη φάση για το 25-16. Μπράγκος αφήνει στον Μπουγιούκο, εκείνος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει, επιθετικό rebound από τον Αντιφαλάκη. Ακόμα ένα από τον Κοντοπάνο και το foul. Πήρανε δύο συνεχόμενα επιθετικά rebound εκεί οι Μέλισσες. Ο Κοντοπάνος εκμεταλλεύτηκε και το ύψος του. Και τώρα θα πάει στις βολές. Άστοχος στην πρώτη ο Κοντοπάνος. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα βάλει τη δεύτερη. 25-17. Πάτσης τώρα στη θέση του Κοντοπάνου, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο, ενώ το Σουνίδης μπήκε στην θέση του Τσίκη για τους Wizards. Το Σουνίδης τώρα με την μπάλα στα χέρια θα βγάλει έξω. Νταΐς τη δίνει την επιλογή για σκρίνε και ο καπετάνος Καζάς. Μπάλα απέναντι στον Αποστολόπουλο, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, γίνεται το κλέψιμο και ο Μπουγιούκος νομίζω θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα το κάνει ο Στέφανος Μπουγιούκος. Θα γράψει το 25-19. Καζάς βλέπει το κόψιμο του Αποστολόπουλου, έχουμε βήματα. Λάθος εδώ τον Wizards. Έχασε την ισορροπία του Αγίου Αποστολόπουλος υπό τη βίαση του αντιπάλου του. Φράγκος καταφέρει να ξεφύγει προς στιγμή. Πάτσης, Γαριφαλάκης τώρα, ανενόχλητος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Αποστολόπουλος ξεχασμένος, ο Τουρσουνίδης στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι από κοντά και η μπάλα είναι για τους Wizards. Διαμαρτύρεται εκεί ο Στέφανος Μπουγιούκος στον διαιτητή. Από την επαναφορά η μπάλα θα φτάσει στο πόδι του Αποστολόπουλου και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. Φράγκος οργανώνει αυτή την επίθεση των Μελισσών, οι οποίες βρίσκονται στο μείον 6. Περνάει μπάλα τώρα κοντά στην ρακέτα και ο Καζάς θα κάνει το φαουλ στον Στέφανο Μπουγιούκο, ο οποίος στον Αλέξη Μπουγιούκο με συγχωρείτε, ο οποίος πήγε να πάρει θέση εκεί κοντά στο αντίπαλο καλάθι. Ευστοχή στην πρώτη. 25-20. Κάκη η δεύτερη. Θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Τους 5 πλέον η διαφορά. Τσίκης τώρα στη θέση του Καζά.
για τους Wizards. Απετάνος. Έχει πάνω του τον Μπουγιούκο, ο καπετάνος γυρίζει, εκτελεί αστοχή, μαζεύει το rebound ο Γαρυφαλάκης. Ραφέ να αποφύγει την πίεση, συνεχίζει ο Γαρυφαλάκης, αφήνει στο φράγκο. Θα του φύγει μπάλα από τα χέρια, θα καταλήξει τον Πάτση εκείνη. Πάτσης, Μπουγιούκος, η προσποίηση, εκτέλεση, υποπίεση, δεν είναι καλή, Γαρυφαλάκης ακόμα να έρθει το rebound. Φράγκος πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει, δεν θα το βάλει. Μαζεύει το rebound ο Ντάις και καθαρίζει τη φάση. Αποστολόπουλος τώρα ψάχνει επιλογές, τσεκάρει τις κινήσεις των παιχτών του. Αποστολόπουλος θα πάρει μόνος την φάση. Το σουτ από το κέντρο στη λήξη του χρόνου, δεν θα βρει στόχο. Και έτσι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Winston Wizards Μέλισσες 25-20. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο με τις Μέλισσες να βρίσκονται στην επίθεση. Αλλά και στο μείον 5, καθώς οι Wizards προηγούνται 25-20. Μέχρι στιγμής στο σκορ. Μάτσις, προσποιείται, εκτελεί, θα στοχίσει. Θα ήθελε να βγάλει γρήγορα την επίθεση στην ομάδα του. Ο καπετανάκος δεν θα τελειώσει καλά με την πρώτη προσπάθεια, αλλά ούτε και με την δεύτερη. Ο Γιούκος ζητάει ο Κοντοπάνος, η μπαλασσοστά στον Πάτσι, ο οποίος είναι κοντά στην ρακέτα, θα συνεργαστεί εκεί με τον Κοντοπάνο και θα έρθει το καλάθι. 25-21, 22 με συγχωρείτε. Στους τρεις πλέον η διαφορά. Η εκτέλεση για τρεις εύστοχοι από τον Νταΐ. 28-22. Και πάλι στους 6 οι Wizards. Κοντοπάνος αφήνει στον Γαρυφαλάκη. Έχει βάλει πλατική ο Πάτσης στον Τσίκη. Θα μπερδευτούν εκεί προς στιγμή οι Μέλισσες. Η μπάλα θα φτάσει στον Κοντοπάνο από τα δεξιά, θα στοχίσει εκείνος. Πάει μόνος του, θα δεχτεί το κόψιμο από τον Κοντοπάνο και η μπάλα είναι για τους Wizards. Λάθος εδώ από την επαναφορά του Σουνίδη. Μπουγιούκο για τον έτερο Μπουγιούκο και ο Στέφανος θα πάρει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό των Wizards σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί η τάπα του το Σουνίδη, στα ίσα κόβει τον Κοντοπάνο. Καπετάνος τώρα κλείνεται εκεί στη γωνία, τον πιέζει ο Μπουγιούκος. Καπετάνος έρχεται και βοήθεια στο μαρκάρισμα και θα γίνει το λάθος τελικά. Γαρυφαλάκης 3-2 στην επίθεση, ωραία συνεργασία των Μελισσών, αλλά κάνουν το κάτι παραπάνω εδώ οι φιλοξενούμενοι. Και έτσι έγινε το λάθος. Ευκαιρία εδώ. Αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκαν οι Μέλισσες και τώρα οι Wizards είναι στην επίθεση. Με τον Αποστολόπουλο, καπετάνος. Τσικής. Ψάχνει συμπαίκτη, παρεμβαίνει και εκεί ο Γαρυφαλάκης να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Έγινε γρήγορη επαναφορά. Φιδιετή σταματάει το παιχνίδι. Έχει δευτερόλεπτα για την επίθεση των Wizards. Αποστολόπουλος, 5 δευτερόλεπτα τώρα. 3-2, εκτελεί ο Αποστολόπουλος στη λήξη του χρόνου. Στο σίδερο η προσπάθειά του, Μπουγιούκος κατεβάζει το rebound, αλλά και την μπάλα. Η εκτέλεση για 2 εύστοχη για τον Στέφανο Μπουγιούκο. Έχουμε το 28-24. Τσίκης. Ντάις έχει εκεί τις επιλογές για screen, επιλέγει να πάρει το σούτο ο Ντάις από αρκετά μακριά.
Δεν θα βρει στόχο. Η εκτέλεση για δύο εύστοχος ο Αλέξης Κουλιούκος. Θα κάνει το 28-26 και αναγκάζει τους Wizards να καλέσουν time out. Πλησιάζουν σιγά σιγά οι Μέλισσες στο μείον 2. Έχουν φτάσει πλέον με το 28-26 να είναι το σκορ. Οι Wizards τώρα στην επίθεση. Τσικής θα περάσει τον Αποστολόπουλο. Η εκτέλεση από κοντά από τον Τοσούνιδη είναι εύστοχη. 30-26 δίνει ανάσα στην ομάδα του. Ενώ στο παρκέ βρίσκεται και ο Φράγκος για τους Wizards. Έχουμε Φράγκο και για τις δύο ομάδες, Φράγκο και για τους Wizards, Φράγκο και για τις Μέλισσες. Ένα φορά το 44 και άλλο το 21. Το 44 είναι των Wizards, για να μην μπερδεύεστε. Το 21 είναι για τις Μέλισσες. Τώρα στην γραμμή το βόλων ο Στεφάνος Μπουγιούκας. Κουγιούκος, με συγχωρείτε. Άστοχος στην πρώτη. Έχει τώρα ακόμα μια προσπάθεια. Ούτε αυτή θα την βάλει. Επιθετικό rebound από τον έτερο Μπουγιούκο, αλλά και το κόψιμο από τον Τοσουνίδη. Μπάλα φτάνει στα χέρια του Τσίκη και από εκεί στο Αποστολόπουλου, ο οποίος θα πάρει το φαουλ από τον Πάτσι. Παραδέχεται και ο ίδιος. Είναι το πρώτο ομαδικό των Μελισσών. Καζάς. Πάει από τα δεξιά μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση ο Καζάς για το 32-26. Ωραία γίνεται εδώ από τον παίκτη του Wizards, πήγε μόνο του όλη τη φάση. Στέφανος Μπουγιούκος τώρα για 3, ψηλό το σουτ, αλλά με λίγη δύναμη καταλήγει airball. Τσίκη στην επαναφορά θα αφήσει, όχι, έχουμε μια διακοπή καθώς είχαμε αλλαγή για τις Μέλισσες. Ο Φράγκος πέρασε στα θέση του Στέφανου Μπουγιούκου. Τσικής. Φράγκος. Το Σουνίδη τώρα. Αφήνει στον Τσίκη. Αποστολόπουλος με 5 δευτερόλεπτα οι Wizards. Στο χρονόμετρο Αποστολόπουλος πάει μόνος του. Θα πάρει το φάουλ λίγο πριν τη λήξη του χρόνου επίθεσης. Τρίτο φάουλ του Αλέξη Μπουγιούκου. Στημένο στην γραμμή των βολών ο Αποστολόπουλος με 5 λεπτά να απομένουν ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά οι Wizards. Εύστοχος στην πρώτη για το 33-26. Για τη δεύτερη θα καταλήξει μέσα και αυτή, 34-26. Από τις δύο εύστοχες βολές του Αποστολόπουλου ξεφεύγουν σιγά σιγά και πάλι οι Wizards. Την ώρα που ο Γαριφαλάκης εκτέλει για 3 και θα κάνει το 34-29. Πιέζει εκεί τον αντίπαλό του, θα γίνει και το λάθος. Φράγκος δίνει στον Γαριφαλάκη. Μέχρι μέσα ο Μπουγιούκος, δεν θα του κάνει το χατήρι, μπάλα κίνηση εκεί στο Στεφάνη και κατέληξε εκτός. Θα βάλει λίγο και με τύχη το εκεί ο Μπουγιούκος. Καζάς από τα αριστερά. Υποπίεση το σούτ, δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Γαριφαλάκη σε φεύγει ωραία. Συνεχίζει μόνο στο Γαριφαλάκη, πάει μέχρι το τέλος του δρόμου για το 34-31.
Δεν έκαναν φάουλ εδώ οι Wizards. Επέτρεψαν στο Γαριπαλάκι να πλησιάσει στο καλάθι. Φράγκος. Ο Σουμίδης έψαξε την πάσα στο κόψιμο του Αποστολόπουλου, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Του δίνει και το σκρίν εκεί ο Φράγκος. Καζάς. 4 δευτερόλεπτα εκτελεί για 3 ο Καζάς και θα το βάλει. Δίνει τη λύση ο Καζάς πίσω από τα 6.75. Για το 37-31. Στο συν 6 και πάλι. Οι Wizards. Πάτσις. Γυρίζει, αποφέρνει τον αντιπαλό του. Έρχεται εκεί ο Τουσουνίδης για να κάνει την τάπα. Ήρθε για βοήθεια εκεί στον Αποστολόπουλο. Βοήθεια η οποία ήταν πολύτιμη, όπως φάνηκε η συνέχεια της φάσης. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τις μέλισσες. Ο Γιούκος ψάχνει συμπαίκτη. Βρίσκει τον Γαριφαλάκη στη γωνία. 5 δευτερόλεπτα, 4 Γαριφαλάκης. Έχουμε φάουλ. Το τρίτο φαουλ του καπετάνου. Γαριφαλάκης θα το πάρει από τη γωνία και θα το βάλει. 37-34. Στους 3 πλέον η διαφορά. Θυσιάζουν και πάλι μέλισσες. Με την τρίποντη εκτέλεση του Γαριφαλάκη. Καζάς εκτός ισορροπίας τρίποντο. Θα στοχίσει, μαζεύει το λοιπόν ο Κοντοπάνος. Και αφήνει τον Φράγκο να κατεβάσει. Φράγκος πάει από τα δεξιά. Φράγκος μόνος του, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Αποστολόπουλος αφήνει δίπλα του στον καπετάνο από τη γωνία. Εκτέλεση για 3 ήταν πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Φράγκος μπαλά έξω στον Πάτσι. Μπουγιούκος από την αποπλάγια θέση θα ευστοχίσει ο Μπουγιούκος στον πόντο πλέον το μάτς. 37-36. Ένα και 55 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ταΐς. Καζάς. Δίνει και το σκρίνο Ταΐς. Πάει αντίθετα ο Καζάς. Η εκτέλεση δεν είναι καλή, θα πάει στα χέρια του Γαριφαλάκη μπάλα. Γαριφαλάκης το σκέφτηκε για λίγο, αφήνει στον Πάτσι. Προσποιείται εκείνος, περνάει ο Γιούκος τώρα κοντά στη ρακέτα, θα στοχίσει. Βγαίνει άμυνα τον Wizards. Αποστολόπουλος ηρεμεί τώρα τον ρυθμό. Παλά δεν θα φτάσει τον Νταΐ καθώς παρεμβαίνει και κλέβει ο Μπουγιούκος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Φράγκος αφήνει στο Γαριφαλάκη. Πάει μόνος του Γαριφαλάκης μέχρι μέσα. Δεν θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Μια παρακινδυνευμένη παλιά εδώ με στόχο τον Αποστολόπουλο. Δεν θα περάσει. Αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια των Wizards. Τσίκης στη θέση του Αποστολόπουλου για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται στην επαναφορά με τον Φράγκο. Καζάς. Ταΐς παίρνει την μπάλα, θέλει να πάει κοντά στο καλάθι, κλείνεται και από 3 αντιπάλους. Αντικανονικό το κλέψιμο από τον Φράγκο. Όχι, έχουμε λάθος από τους Wizards. Η μπάλα καταλήγει στις μέλισσες. Έχουν την ευκαιρία εδώ να περάσουν μπροστά στο σκορ οι φιλοξενούμενοι. Αλέξης Μπουγιούκος με 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τις μέλισσες. Η μπάλα φτάνει κοντά στη ρακέτα με τον Κοντοπάνο, θα στοχίσει αρχικά εκείνος, στη συνέχεια όμως θα δώσει το προβάδισμα. 37-38 μπροστά οι μέλισσες. Με 6 δευτερόλεπτα τώρα θα γίνει και το κλέψιμο. Όχι, διορθώνουν οι Wizards λίγο πιο μπροστά
από το κέντρο του σουτ άστοχο. Νταΐτσε προλαβαίνει το ρολόι. Και έτσι οι Μέλισσες κλείνουν μπροστά στο σκορ το 3ο δεκάλεπτο, 37-38. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τις Μέλισσες μπροστά στο σκορ 37-38, οι φιλοξενούμενοι προηγούνται. Αλλά δεν θα περάσει για τον Φράγκο. Το κλέψουμε τώρα από τον Γαριφαλάκη. Φράγκος πιέζεται από τον Καζά. Καταφέρει να περάσει το κέντρο. Κοντοπάνος υποδέχεται. Μπουγιούκος για έξω για τον έτερο Μπουγιούκο. Τρίποντο άστοχο, Κοντοπάνος έρχεται να μαζέψει το σκουπίδι και να πετύχει και το καλάθι. 37-40. Στο συν 3 πλέον οι Μέλισσες, οι οποίες βγάζουν αντίδραση. Το Σουνίδης με πλάτη γυρίζει, εκτελεί και εύστοχη. 39-40 τώρα για τους Wizards μετά την προσπάθεια του το Σουνίδη. Στεφανός Μπουγιούκος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει, μπαλά καταλήγει στα χέρια του Σουνίδη και εκείνος με τη σειρά του θα αφήσει στον Καζά, ο οποίος θα κατεβάσει. Καζάς πάνω στον Φράγκο και εκτέλεση από τον Σουνίδη από κοντά δεν είναι εύστοχη. Γαριφαλάκης επιστρέφει η άμυνα των Wizards. Κοντοπάνος ο Γιούκος ανενόχλητος θα πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει. Είχε το χώρο και το χρόνο εδώ ο Στέφανος Μπουγιούκος, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Καζάς, κάθε συμπαίκτη, αφήνει στον Καπετάνο. Καπετάνος πάει μόνος του με το δεξί. Καλό το τελείωμά του και στη συνέχεια θα κάνει και το φάουλ στον Αλέξη Μπουγιούκο. Ήταν το τέταρτο φάουλ του καπετάνου. Το επόμενο θα περάσει εκτός. Παραμένει στο παρκέ ωστόσο ο παίκτης των Wizards. Φράγκος. Γαριφαλάκης. Γαριφαλάκης παίρνει για το screen. Κρατάει ο Γαριφαλάκης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τις Μέλισσες, δύσκολη προσπάθεια και το φάουλ επάνω στον Γαριφαλάκη, ο οποίος θα πάει στις βολές. Το συγνένα θυμίζω, οι Μέλισσες οι οποίες στο τέλος της τρίτης περίοδου ολοκλήρωσαν την ανατροπή. Εύστοχος την πρώτη ο Γαριφαλάκης. 39-41. Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή, αλλά αφαστός. Έγραψε το 39-42. Έχει ψηλά από τις Μέλισσες. Και έχουμε το φάουλ. Ωστόσο έχουμε και την παράβαση 8 δευτερολέπτων. Λάθος εδώ από τους Wizards. Δίνουν την μπάλα και πάλι στις Μέλισσες, χάνουν την ευκαιρία να μειώσουν είτε να ισοφαρίσουν στο σκορ. Γαριφαλάκης θα πάρει το σουτ και θα το βάλει μπροστά στον Καζά. 39-45 από την τρίποντη εκτέλεση του Γαριφαλάκη. Και πάλι ψηλά πίεση από τους Μέλισσες, καταφέρουν να αποφύγουν την πίεση Wizards. Και έχουμε στο έδαφος δύο παίχτες τώρα από τις δύο ομάδες, Καζάς και ποιος, ο Μπουγιούκος είναι ο άλλος, ο Αλέξης Μπουγιούκος, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στο έδαφος. Όλα καλά και με τους δύο. Μπαλά είναι για τις Μέλισσες με το 39-43.
45 υπέρ τους. Στο συν 6 οι φιλοξενούμενοι, με 7 λεπτά να απομένουν ακόμα μέχρι το φινάλι του παιχνιδιού. Ο Γιούκος πάει μέχρι μέσα, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Γίνεται το κλέψιμο από τον Καζά. Αποστολόπουλος. Ο Σουνίδης. Μπάλα φτάνει στη γωνία. Νταΐς θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Φράγκος. Να πάει μόνος του. Θα πάρει το φάουλ από τον το Σουνίδη. Και θα πάει και αυτός τώρα στην γραμμή των βολών. Ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν κι άλλο το προβάδισμά τους οι Μέλισσες. Άστοχος την πρώτη ο Φράγκος. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει. 39-46. Από την βολή του Φράγκου, Μέλισσες οι οποίες πιέζουν τώρα και πάλι ψηλά. Αναγκάζουν τους Wizards σε λάθος. Ο Καζάς θα πετάξει εκτός την μπάλα. Και θα καθίσει τώρα στον πάγκο για να περάσει θέση του ο καπετάνος. Πάτσις. Βγάζει έξω ο Γαριφαλάκης. Ο Γαριφαλάκης κρατάει, τον αναγκάζει για την παλιά άμυνα. Να πάει προς τα έξω, ο Γαριφαλάκης επιμένει. Στη γωνία ο Πάτσης ανενόχλητος για δύο. Δεν θα βγει η μπάλα στο καλάθι. Και έχουμε το φάουλ επάνω στον Αλέξη Μπουγιούκο. Τέταρτο φάουλ των Wizards, δεν έχουν άλλο να δώσουν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Αλέξης Μπουγιούκος. Με τις Μέλισσες να βρίσκονται στο συν 7. Το οποίο θα γίνει συν 8 τώρα. 39-47. Σε συν 9. Για το 39-48 διαχείρος Αλέξη Μπουγιούκου. Και πάλι η ασφυκτική πίεση των Μελισσών βάζει πρόβλημα στους Wizards, οι οποίοι θα υποπέσουν σε ακόμα ένα λάθος. Δεν μπορούν να σπάσουν εκεί την πίεση των αντιπάλων οι κόκκινοι. Μπουγιούκος. Θα γίνει το κλέψιμο, αλλά αντικανονικά σύμφωνα με τον διαιτητή. Ο Αποστολόπουλος διαμαρτύρεται για αυτό το φάουλ, το οποίο είναι το πέμπτο, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε το time out. Ο Αλέξης Μπουγιούκος βρίσκεται τώρα στην γραμμή των βολών. Θα βάλει την πρώτη. Θα χάσει τη δεύτερη, ωστόσο έχουμε θετικό rebound από τον Φράγκο. Ο Σιρενέ και αυτή είναι επίσης τον Γαριφαλάκη, στο συν 10 πλέον οι Μέλισσες. Με τον Φωτεινό πίνακα να γράφει 39-49. Το τρίποντο από τον Πάτσι είναι άστοχο, ακόμα ένα θετικό rebound του Φράγκου. 5 και 10 ακόμα για το τέλος. Φράγκος. Φράγκος κρατάει, αφήνει στον Μπουγιούκο, έχει χώρο εκείνος για την εκτέλεση, θα στοχίσει. Καζάς καθαρίζει το rebound. Κάνει την επίθεση στην ομάδα του, Καζάς. Γρήγορη επίθεση εδώ από τους Wizards, η οποία θα φέρει το foul και τις βολές. Δεύτερο ομαδικό μόλις των Μελισσών. Ευκαιρία να βρουν καλάθι μετά από ώρα οι Wizards, και θα έρθει
από την πρώτη εύστοχη βολή του Καζάρ για το 40-49. Άστοχο στη δεύτερη, μια στις δύο, εύστοχος το rebound από τον Τοσουνίδη, κλείνεται εκεί από δύο. Νταΐς από κοντά, εύστοχος. 42-49. Με το δεξί. Ολοκλήρωση εκεί με επιτυχία την φάση ο Νταΐς. Σε 7 πλέον η διαφορά. Ριφαλάκης. Πάτσης. Βουγιούκος τώρα υπό την πίεση του Αποστολόπουλου. Μισμάτς εκεί πέρα, έρχεται για βοήθεια ο Καζάς. Η μπάλα είναι για τους. Για τις μέλισσες. Είχαμε βελάκι εδώ. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση των μελισσών. Πρέπει να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Θα την κάνει ο Γαριφαλάκης. Είναι άστοχη. Αποστολόπουλος του δίνει το σκρίν ο Τοσουνίδης. Αποστολόπουλος θα περάσει την πάσα για τον Ταΐ. Δεν θα εκμεταλλευτεί εκείνος την ευκαιρία που του δόθηκε. Εδώ παρολίγο το κλέψιμο, η μάχη για την κατοχή. Βγάζουν οι νικητές τους φιλοξενούμενους. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά των Wizards και έτσι ο Φράγκος θα εκτελέσει τώρα 2 βολές. Ήταν μάλιστα το 4ο φάουλ του Καζά. Θυμίζουμε 4 έχει και ο καπετάνος. Πρόβλημα εδώ για τους Wizards. Άστοχος στην πρώτη ο Φράγκος. Έτοιμος για την δεύτερη, θα τη βάλει. 42-50. Από την μια εύστοχη βολή του Φράγκου. Σπάνε την πίεση οι γηπεδούχοι. Ο Τοσουνίδης θα φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Και η μπάλα είναι για τις μέλισσες. Όχι, για τους Wizards. Είναι ο Κωστολόπουλος στην επαναφορά, ψάχνει συμπαίκτη. Άστοχος τώρα ο Καζάς, αλλά έχουμε το φάουλ. Φράγκος ξεφεύγει από την πίεση. Να δούμε αν μετράει και το καλάθι. Μετράει το καλάθι. Και θα πάει και στη γραμμή του Βολόνα. Ο Αποστολόπουλος. Τέσσερα 50 πλέον το σκορ και τώρα έχει την ευκαιρία να μειώσει ο Αποστολόπουλος, θα το κάνει. Να το 45-50. Το παρεμβαίνει και όλες ο ίδιος. Θα στείλει την μπάλα εκτός. Ουγιούκος. Η μπάλα φτάνει στον Κοντοπάνο, κλείνεται εκείνος από τον Νταΐ και έχουμε το φάουλ. Και ο Κοντοπάνος τώρα θα εκτελέσει βολές. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές, καθώς οι Wizards έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, ενώ 4 ομαδικά έχουν και οι φιλοξενούμενοι. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κοντοπάνος. Θα χάσει και τη δεύτερη. Το rebound καταλήγει τελικά στα χέρια του Νταΐ. Καζάς. Περνάει πάσα του εκεί από μια τρύπα της αντίπαλης άμυνας. Φράγκος για τρεις, άστοχος. Η μπάλα βρήκε στη γραμμή. Δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ο Πάτσης. Κατοχή για τους Wizards τώρα. Νταΐς. Είναι επίθεση 14 δευτερολέπτων. Διορθώθηκε
το χρονόμετρο. Αποστολόπουλος θα πάρει το φάουλ. Είναι το πέμπτο ματικό των Μελισσών. Συμπληρώνουν και τα πεντοματικά οι δύο ομάδες. Διαμαρτύρεται ο Μπουγιούκος για αυτή την απόφαση του διαιτητή. Ενώ είναι ήδη στημένος ο Αποστολόπουλος για αυτές τις δύο βολές. Έξω η πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Αποστολόπουλος τελεί. Θα τη βάλει τη δεύτερη σειρά το 46-50. Και έχουμε το time out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Αρφαλάκης αφήνει στον Φράγκο. Ο Γιούκος τώρα. Παίρνει και πάλι ο Γαριφαλάκης. Παίρνει το σκρινοπάτης. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τις Μέλισσες. Γίνεται το κλέψιμο και από τον Αποστολόπουλο, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Τον ακολουθεί ο Μπουγιούκος. Του κάνει λίγο εκεί την ζωή δύσκολη. Τον αναγκάζει να στοχίσει. Αφρινή παλιά. Θα βρει τον Μπουγιούκο και εκείνος θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 46-52. Τον Αλέξη Μπουγιούκο. Αποστολόπουλος τώρα, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Αποστολόπουλος, να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Θα κάνει τις επιλογές του, Φράγκος από τη γωνία. Προσποιείται, θα πάρει τώρα το σουτ, θα αστοχίσει. Το rebound καταλήγει στα χέρια των Wizards. Ανανεώνει την επίθεσή τους. Αυτός η πάσα δεν είναι καλή από τον Ντάι. Παρακινδυνευμένη. Η μπάλα παραμένει στους Wizards, οι οποίοι έχουν 10 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Αποστολόπουλος από κοντά θα ευστοχίσει. 48-52. Στους 4 στη διαφορά. 1,5 λεπτό ακόμα. Ταρυφαλάκης βλέπει τον διάδρομο. Θα γίνει το κόψιμο και από τον Καζά. Η μπάλα είναι για τους Wizards, καθώς ο Μπουγιούκος συνέχεια πάτησε γραμμή. Λάθος τώρα των Μελισσών. Δίνει την ευκαιρία στους Wizards να πλησιάσουν στο σκορ. Πάει μόνο στο Καζά, θα αστοχίσει. Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Ο Κωστολόπουλος θα το πάρει από εκείνο το σημείο. Άστοχος και αυτός. Χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Φράγκος πετάει την μπάλα στα πόδια του Αποστολόπουλου, αλλά ο Φράγκος είχε πατήσει ήδη εκτός. Κατοχή για τους γηπεδούχους. 52 δευτερόλεπτα ακόμα, 48-52. Το σκορ μπροστά οι Μελισσές. Το Σουνίδης πιέζεται, η πάσα του θα βρει τον Φράγκο. Εκείνος ωστόσο θα κάνει το λάθος. Το κλέψιμο από τον Αλέξη Μπουγιούκο, ο οποίος θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Απάνω τα λάθη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Επωφελημένη βγήκε η γηπεδούχο, η φιλοξενούμενη ομάδα, με συγχωρείτε, η οποία βρίσκεται και μπροστά στο σκορ. Εύστοχος στην πρώτη ο Αλέξης Μπουγιούκος. 48-53. Θα βάλει και τη δεύτερη για το 48-54. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Αποστολόπουλος. Καζάς σπίτι, εκτελεί για 3, σερβόλ. Φράγκος μαζεύει το επιθετικό rebound. Το Σουνίδης από κοντά, σαν να του γλύφθηκε κάπως η μπάλα από το χέρι.
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ για τους Wizards. Γαρυφαλάκης ξεφεύγει. 16 δευτερόλεπτα ακόμα. Γαρυφαλάκης κρατάει. Και νομίζω πως κάπως σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ναι, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Όλα έχουν κρυθεί. Νίκη λοιπόν για τις Μέλισσες, οι οποίες θα πάνε στο 18. Από την άλλη, αυτή θα είναι η 14η ήττα των Winston Wizards. Τέλος λοιπόν του παιχνιδιού, 48-54, οι Μέλισσες επικρατούν τον Winston Wizards.